Πάμε να ανοίξουμε λίγο ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν, αλλά εδώ δεν θα πάμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, καλοκαιρινούς μήνες. Θα δούμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την πασχαλινή περίοδο και θα εστιάσουμε στην βραχυχρόνια μίσθωση, θα εστιάσουμε σε ακίνητα τύπου Airbnb. Έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, τα οποία μάλιστα τα σχολίασε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Χίου, σύμφωνα με τα οποία δεν θα πέφτει καρφίτσα σε αυτά τα ακίνητα τύπου Airbnb μέσα στην πασχαλινή περίοδο. Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή αναμένεται ξεπερνούν το 80-85%, και μάλιστα καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 15%, προσέξτε, ως σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι χρονιές πανδημίας, σε σχέση με το 19, την τελευταία χρυσή χρονιά για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το ύψος των πληρωτήτων. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι περιοχές όπως η Κέρκυρα, τα Ζαγοροχώρια, η Ζάκυνθος κυμαίνονται 95-95-92%. Να λοιπόν και η πρώτη περιοχή της Κρήτης, τα Χανιά, 90% πληρότητα αυτή τη στιγμή με φόντο το Πάσχα. Και συνεχίζουμε βέβαια και βλέπουμε ότι στις πρώτες περιοχές είναι και το Ηράκλειο, σε ένα ποσοστό της τάξης του 88%. Πιθανότατα σε αυτές τις περιοχές οι πληρότητες μέσα στη Μεγαλοβδομάδα να αγγίξουν το 100%. Θέλω να πάμε στον κύριο Ανδρέα Χίου, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Χίου. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι στοιχεία τα οποία τα παρουσιάσαμε, τα σχολιάσατε κι εσείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τους βασικούς λόγους σύμφωνα με τους οποίους έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή κατάσταση. Δηλαδή στο να σχολιάζουμε, να αναλύουμε και να παρουσιάσουμε ποσοστά πληρωτήτων που αγγίζουν το 100%. Ναι, προηγουμένως πριν σας πω, απαντήσω στην ερώτησή σας, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι πολύ καλά είπατε ότι τα στοιχεία είναι σε σχέση πάντα με το 19. Δεν παίρνουμε καθόλου αναφορά στα χρόνια του 20 και του 21, έτσι. Επίσης, να σας πω το εξής. Το 19, λοιπόν, το τέταρτο τρίμηνο του 19, να σας πω συγκεκριμένα για τα Χανιά, υπήρχαν 4.400 ακίνητα στην Airbnb. Ναι. 4.400 ακίνητα το 19, που ήταν το peak, έτσι. Το τέλος του 22, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, τα ακίνητα στα Χανιά στη βραχυχρόνια είναι 5.396. Δηλαδή αυξηθήκανε κατά 1.000. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και η αύξηση που είπαμε είναι σαφώς μεγαλύτερη αναλογικά, γιατί είναι πολύ περισσότερα τώρα πια και τα ακίνητα. Επίσης, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, μιλώντας για τα Χανιά πάντα, διαθέσιμα για την περίοδο του Πάσχα υπάρχουν λιγότερα από 350 ακίνητα. Συγκεκριμένα 314 ακίνητα υπάρχουν ακόμα. Οπότε το ποσοστό έχει ανέβει από το 90%. Μάλιστα, ένας λόγος λοιπόν είναι η αύξηση στο κομμάτι της δραστηριότητας των ακινήτων. Μας φέρατε το παράδειγμα των μηχανείων. Έχουμε να κάνουμε με εσωτερικό τουρισμό ή έχουμε να κάνουμε και με αφίξεις και κλεισίματα από το εξωτερικό? Όχι. Εδώ να σας πω το εξής, ότι ναι, πάντα το Πάσχα στην Ελλάδα ο εσωτερικός τουρισμός ήταν αυτός που έδινε και τις πολλές πληρότητες. Το θέμα τώρα όμως στο φέτος είναι το εξής, ότι το Πάσχα είναι πολύ κοντά στο άνοιγμα της καλοκαιρινής σεζόν, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες και πολλές αεροπορικές εταιρείες να έχουν ξεκινήσει νωρίτερα τα τσάρτερ. Σωστά. Οπότε βλέπουμε και ο κόσμος να έρχεται πολύ νωρίτερα, οπότε να απολαμβάνει και το Πάσχα ξεκινώντας και τις διακοπές του. Δηλαδή το Πάσχα αυτή τη στιγμή, φέτος, και είναι από τις λίγες χρονιές που γίνεται αυτό, φέτος δεν προβλέπεται να έχουμε κοιλιά όπως είχαμε παλιά. Δηλαδή είχαμε το Πάσχα κάποια μεγάλη πληρότητα και μετά έκανε μια κοιλιά για να ξεκινήσει πάλι ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν.
Φέτος δεν το βλέπουμε αυτό. Φέτος βλέπουμε να ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν από το Πάσχα και να πηγαίνει, ανεβαίνει ομαλά μέχρι να φτάσει την κορύφωση πια το καλοκαίρι. Διατυπώνονται οι πρώτες εκτιμήσεις με φόντο την τουριστική σεζόν που ανοίγει σε λίγες μέρες και σε επίπεδο Κρήτης. Πώς θα τα πάμε δηλαδή σε σχέση και με προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να βασιστούμε σε στοιχεία και δεδομένα, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία τα παρουσιάσαμε πριν από λίγο, τα οποία προέρχονται από την πλατφόρμα Airbnb και ακίνητα που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό το κομμάτι για να διαμορφώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη πώς θα κυλήσει η σεζόν. Κοιτάξτε, είναι πιστεύω αρκετά νωρίς για να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά υπάρχει μια τάση. Την τάση αυτή τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε στα νούμερα, τη βλέπουμε και στις προκρατήσεις. Η τάση είναι σαφώς ανωδική από το 19. Οπότε αν δεν γίνει κάτι το πολύ συνταρακτικό, γιατί στην εποχή που ζούμε δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει αύριο, αν λοιπόν δεν γίνει κάτι το πολύ συνταρακτικό γενικά στον κόσμο, μπορούμε να πούμε ότι η φετινή καλοκαιρινή σεζόν θα είναι η καλύτερη που είχε ποτέ η Ελλάδα. Μάλιστα. Απορία, για να μιλήσω έτσι απλά, τι πορτοφόλια αποφασίζουν να κλείσουν ένα ακίνητο Airbnb. Σε σχέση πάντα βέβαια, και εδώ υπάρχει και το εξής ερωτηματικό, σε σχέση με αυτούς που αποφασίζουν να κλείσουν μια θέση σε ένα ξενοδοχείο τετράστερο, πεντάστερο. Ναι. Ωραία, θα σας πω πολύ ξεκάθαρα το εξής, ότι αν με ρωτούσατε πριν από 3-4 χρόνια, θα σας έλεγα ότι ήταν κυρίως οικογένειες και μεσαίου επίπεδου οικονομικής κατάστασης επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει το εξής. Έχουν μπει στην Airbnb, στη βραχυχρόνια μίσωση, πάρα πολλά πολυτελή ακίνητα. Πάρα πολλές βίλες. Δηλαδή σχεδόν το 80% στις πολυτελές κατασκευές βίλες που υπάρχουν σε κάθε τουριστική περιοχή είναι στην Airbnb τώρα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μεσαίου και υψηλού μέχρι και πολύ υψηλού επίπεδου. Ποιες αγορές είναι, από ποιες χώρες? Αγορές είναι κυρίως από την Ευρώπη. Ναι. Κυρίως από την Ευρώπη και χώρες είναι η Γερμανία για παράδειγμα, η Αυστρία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και λίγο από την Ισπανία. Είναι Βαλκάνιες χώρες για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που ανεβαίνει αρκετά, είναι η Αμερική, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 14 κατευθείαν πτήσεις από την Αμερική πια, ναι, καθημερινές. Ναι. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ η Αμερική. Και χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ανερχόμενες. Θέλω λίγο, κλείνοντας, κύριε Χίο, να μου σχολιάσετε το εξής φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και εντόνως σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή βλέπουμε μία αύξηση της δραστηριότητας ιδιοκτητών μέσα από την πλατφόρμα του Airbnb. Την ίδια ώρα ωστόσο βλέπουμε ότι έχουν μετατραπεί σε δυσέβρετα τα σπίτια τα οποία προορίζονται για ενοικίαση. Με αποτέλεσμα αρκετοί κλάδοι, μεταξύ αυτών βέβαια και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γιατροί, να μην μπορούν να βρουν σπίτι το οποίο για να νοικιάσουν, το οποίο θα το νοικιάσουν για να παραμείνουν στην Κρήτη και να δραστηριοποιηθούν. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο και αν σας προβληματίζει πέρα από τα έσοδα, πέρα από τον κλάδο, πέρα από το πόσο στηρίζετε και πολύ καλά κάνετε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, και εμείς δεν είμαστε εκτός της αγοράς. Σκεφτείτε ότι και εμείς ψάχνουμε για σπίτια. Έτσι, και εγώ σπίτι νοικιάζω και είμαι σε αυτή την κατηγορία. Το βλέπω ότι έχουν ανέβει τα ενοίκια. Αλλά να σας πω το εξής. Αυτή η άνοδος δεν οφείλεται σε βραχυχρόνια μίσωση, όσο και αν δεν θέλουν πολλοί να το πιστέψουν. Το έχουμε αποδείξει εμείς, δίνοντας μάλιστα πολλά στοιχεία και πολλά νούμερα πριν από λίγους μήνες, για την Κρήτη ακόμα, ότι το επίπεδο αυτή τη στιγμή της βραχυχρόνιας μίσωσης στα διαμερίσματα είναι της τάξης του 2 με 2,5%. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μικρό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδα υπόλοιπων τουριστικών πόλεων, όπως είναι για παράδειγμα η Βαρκελόνη που είναι στο 33%. Σκεφτείτε με το 2,2%, 2,5% που είμαστε εμείς τώρα στην Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν
να επηρεάζει αυτό το 2% το υπόλοιπο 98% των διαμερισμάτων. Κάπου εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Άρα δεν είναι η βραχυχρόνια που επηρεάζει. Αυτό είναι γενικά ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύσσεται παγκοσμίως θα πω και επηρεάζει και την Ελλάδα. Έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, άρα και υπάρχει και προσφορά ανεβαίνει. Κύριε Χίο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.